ψυχρά και ανάποδα Βόρειος Έλλας. Αφού δεν έρχεται το Βόρειος Έλλας σε εμάς, θα πάμε εμείς στο Βόρειος Έλλας. Μια αδελφική περιπέτεια. Μα πρέπει να πάμε εκεί, στον μεγάλο Παγετώνα. Δεν είναι υπέροχο? Γλιστράω, γλιστράω! Έλσα, μπορείς να τον βοηθήσεις? Κρατήσου, Σβέν, θα πας πολύ καλά! Συμφωνώ! Κρατήσου! Μακάρι να είχα τέτοια γλώσσα. Μακάρι να είχα γλώσσα. Άννα! Κρίστοφ! Άννα! Κρίστοφ! Άννα! Κρίστοφ! Παιδιά, έχετε καταλάβει ότι έχετε ένα μέτρο απόσταση. Ναι, εντάξει. Αλλά πώς θα τους σώσουμε? Τεντώνει! Τεντώνει! Τεντώνει πολύ! Εντάξει! Αηδία! Γλώσσα! Γέρο Μπάμπι! Πόσο χαίρομαι! Θέλουμε να μάθουμε κάτι για το Βόρειος Έλλας? Όχι τώρα. Τώρα τραβάμε... Ναι, σωστά! Δεν ήξερα ότι έχω τόση δύναμη. Και λένε τα χέρια μου κλαράκια. Αν και βασικά αυτό ισχύει. Γεροπάμπι, επιτέλους σε βρίσκουμε. Μα τι στο καλό κάνεις εδώ πάνω? Κάτι πολύ σημαντικό. Πείτε μου ότι φέρατε τους κρυστάλλους σας. Ναι, τους κρυστάλλους. Είμαι 100% σχεδόν σίγουρος ότι τους έφερα. Νομίζω τους έβαλα... Ναι, ναι, τους έχουμε. Α, αυτά εννοείς. Ωραία. Κάθε 500 χρόνια έρχομαι εδώ που η γη αγγίζει τον ουρανό. Μετά, μπλα 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 μπλα, διάφορα μαγικά και ειδού, το Βόρειος Έλλας. Απολαύστε! Οι τέσσερις κρύσταλλοι ανάβουν κάθε γωνιά της Αρεντέλα. Μη φοβάστε. Δεν φοβηθήκαμε. Καλά, φοβηθήκαμε λιγάκι. Απλά χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβλέπω το Βόρειος Έλλας. Μοιάζει με... την πρώτη και παντοτινή φορά. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Η δουλειά μου τελείωσε. 500 χρόνια και παραλίγο να μην φέρουν τους κρυστάλλους. Εμπρός, εμπρός, παιδιά. Τέρμα το γλέντι. Μπαμπαμπα! Νόμιζες ότι θα μας ξεφύγεις, ε? Wow, τι ωραίο! Κύριε, το... Sky. Να πάρει, Κρέγκ! Μία δουλειά σου ανέθεσα! Εκεί μία ήταν δουλειά. Τώρα! Μία δουλειά! Τον κρατούσα, μάλιστα! Κρέγκ! Ήταν μια απίστευτη περιπέτεια. Συμφωνώ. Πρώτη φορά βλέπω το Βόρειος Έλλας τόσο φωτεινό. Πρώτη φορά βλέπω το Βόρειος Έλλας. Για μισό. Το έχω δει. Ο ουρανός ξύπνησε. Ο ουρανός ξύπνησε. Θυμάσαι, Άννα, έτσι λέγαμε παλιά. Ωραίες σκέψεις, ωραίες σκέψεις. Κουταβάκια, αγατάκια. Κάνεις πάλι μαγικά. Wow! Πρέπει να βρούμε ένα μέρος να απολαύσουμε το σοου. Εντυπωσιακό. Αλλά, ξέρεις, παρά είναι κρύο για τον πισινό μου. Ίσως με ένα μαξιλαράκι με φτερά ετού, νύχια αρκούδας και μύκητες δέντρου. Κάτι που να μυρίζει ωραία βουνίσια βαρβατήλα. Πολύ ωραίο πάντως. Και απόψε, ως ανταμοιβή, θα πιω την πρώτη μου παγωμένη ζεστή σοκολάτα. Ορίστε. Σαν να πίνεις φρέσκο αέρα του βουνού. Κι εγώ τα μοιράστηκα όλα αυτά με την αδελφούλα μου. Κι εγώ τα μοιράστηκα με τη μεγάλη μου αδερφή.
Έλα, Έλσα. Τραγούδα.